Να δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά τα δικά μας, γιατί είναι μια καινούρια ομάδα με όχι πολλές παραστάσεις από το επίπεδο αυτό της ΓΑΜΑ Εθνικής. Συγχαρητήρια στον Παθραϊκό, γιατί τον έχω παρακολουθήσει για αυτό το εγχείρημα που προσπαθεί να παίξει ποδόσφαιρο. Θέλει στήριξη, θέλει υπομονή. Είναι μια ομάδα που προσπαθεί ποιοτική να παίξει ποδόσφαιρο. Εμείς πληρώνουμε και εμείς τα λάθη τα δικά μας. Παίξαμε για ένα ημίχρονο 45 λεπτά με παίκτη λιγότερο και αξίζαμε νομίζω για την προσπάθεια που κάναμε, έστω και έτσι, το βαθμό της ισοπαλίας. Ένα δύσκολο παιχνίδι, ένα δύσκολο πρωτάθλημα φέτος, πολλές αγωνιστικές, 18 οι ομάδες. Τι είναι η στόχη δική σας, ποιοι είναι? Σίγουρα, όπως είπατε, είναι τα τελευταία χρόνια το πιο δύσκολο πρωτάθλημα, γιατί για να σωθείς πρέπει να κάνεις πρωταθλητισμό και να παίρνεις βαθμούς σε ομάδες όπως είναι ο Παθρακικός. Η στόχη είναι φανερή της ομάδας δική μας. Έρχεται μετά από πολλά χρόνια στην κατηγορία. Υπάρχει διάθεση, υπάρχει ταλέντο στους παίκτες, υπάρχει διάθεση από τον κόσμο. Αυτό που πρέπει όλοι όσοι μπλεκόμαστε σε ομάδες να δίνουμε είναι η υπομονή και η στήριξη στην όποια προσπάθεια για να γίνεται. Άλλη εικόνα του Ορέστη στην πρώτη μήκρο, άλλη στο δεύτερο. Είναι αυτό που λέμε ο σκοπός, αλλιάζει τα μέσα, καθώς παίζεται με 10. Η εικόνα από τη στιγμή που μείναμε με 10 παίκτες, προσπαθήσαμε να αμυνθούμε ορθόδοξα. Ξέρουμε την ποιότητα των παιχτών του Παθρακικού. Βρεθήκαμε στο τέλος να χάνουμε, αλλά νομίζω ότι αντιδράσαμε σωστά. Δεν τα παρατήσαμε. Είχαμε την πίστη ότι κάτι μπορούμε να κάνουμε και το πετύχαμε έστω και στα τελευταία λεπτά. Coach, ένα παιχνίδι που ο Παθρακικός έχει την εδαφική περιοχή. Η αντίπαλη ομάδα παίζει με 15 για ένα ημίχρονο. Δύο αμυντικά λάθη στήχησαν την νίκη. Ναι, και εμείς δεν έχουμε καταφέρει ακόμα να καταλάβουμε πώς χάσαμε αυτό το παιχνίδι. Είναι σημαντικό να ξεκινάς την έδρα σου με νίκη, δηλαδή το πρώτο παιχνίδι. Αλλά το ποδόσφαιρο γι' αυτό είναι το καλύτερο άθλημα, γιατί πραγματικά ο καθένας πιστεύει και ελπίζει ότι μπορεί να πάρει κάτι. Το θέμα είναι εσύ, αν θα τον αφήσεις να πάρει κάτι από το παιχνίδι ή όχι. Εμείς, όπως αποδείχθηκε, βγάλαμε μόνοι μας τα μάτια μας στο 87, σε μια φάση, σε μια αμυντική μετάβαση, ενώ ελέγχαμε πλήρως το παιχνίδι από το πρώτο λεπτό μέχρι το τελευταίο. Θεωρώ ότι δεν απειληθήκαμε. Το πρώτο γκολ του αντιπάλου ήταν δικό μας ατομικό λάθος. Το δεύτερο υπήρξε εκεί μια σύγχυση με 10 παίκτες ο αντίπαλος. Εντάξει, αλλάξαμε το σχηματισμό στο 1-1, γύρω στο 60-65. Αλλάξαμε το σχηματισμό, περάσαμε δύο φόρ, δύο δεκάρια. Γεμίσαμε την περιοχή, βάλαμε παίκτες από τα άκρα να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε περισσότερες καταστάσεις. Δημιουργήσαμε. Πετύχαμε το πολυπόθετο γκολ που θέλαμε και μετά από 4 λεπτά δεχθήκαμε τον γκολ. Θεωρώ ότι δεν πρέπει να γίνονται αυτά. Πρέπει να είμαστε περισσότερο συγκεντρωμένοι για να μην πετάμε αυτό που έχουμε χτίσει όλο το παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά, στο μεγαλύτερο διάστημα βλέπαμε γιόμι στην ομάδα του Παθρακικού. Όποτε έκανε από τον άξονα, ευτύχησε και έβαλε δύο γκολ. Μια στο ξεκίνημα του Κουτσίδη και μία με τον Ρουμπιέ στο 80. Νομίζω ότι θέλουμε να έχουμε ποικιλία στο παιχνίδι, να μην πηγαίνουμε ούτε συνέχεια με κοντινές μεταβιβάσεις, ούτε μόνο από τα άκρα. Τα πάμε και με ξαφνικές ψηλές μπάλες στοχευμένα, γιατί ξέρουμε ότι ο αντίπαλος θα πάρει βάθος. Άρα την επόμενη φορά που θα πάρει βάθος ο αντίπαλος, εμείς θα βρούμε περισσότερους χώρους στα μεσοδιαστήματα. Θεωρώ ότι δεν πιάσαμε τα στάνταρ που θέλουμε. Οι συνθήκες, η ζέστη για αυτά είναι και για τις δύο ομάδες. Αλλά αν είσαι καλύτερη ομάδα, ίσως σε επηρεάζει περισσότερο. Δεν στέκομαι εκεί πέρα. Να σταθώ ότι δεν υπήρχε ρυθμός στο παιχνίδι. Είχε πάρα πολλές διακοπές και νομίζω ούτε καν 4 λεπτά καθυστερήσεις δεν ήταν. Που αυτόματα μόνο οι καθυστερήσεις είναι 3 λεπτά, αν βάλεις από μισό λεπτό την κάθε διακοπή. Ούτε και εκεί θα σταθούμε όμως, αλλά καλό είναι αν θέλουμε το καλύτερο να αναβαθμίσουμε για να αναπτύξουμε περισσότερο αυτό το άθλημα, να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί σε τέτοιες καταστάσεις. Είναι η διαμαρτυρία σας στο τέλος και δεχτήκατε για την κόκκινη κάρτα. Ακριβώς, είμαι 10ο χρόνο προπονητής. Έχω ξεκινήσει από πολύ χαμηλά. Τότε βέβαια δεν έβγαιναν κάρτες στο επιτελείο, αλλά είναι η πρώτη φορά που δέχομαι κόκκινη. Και έχω δεχθεί ακόμα μία φορά κίτρινη. Νομίζω χωρίς να έχω πει κάτι, υπάρχουν μάρτυρες όπως θα δείτε, αλλά ούτε και σε αυτό θα σταθώ. Ίσως δεν θα μπορούσα να το κάνω, ίσως καλύτερα να έφευγα, να πήγαινα στα αποδυτήρια. Κότς, ακολουθεί ένα δεκαήμερο με 4 παιχνίδια, τα οποία τα δύο είναι έξω. Το Super Cup έχουμε την Τετάρτη και την άλλη Τετάρτη έχουμε το ξαναβολή της πρώτης αγωνιστικής. Ναι, είπα τα παιδιά μέσα ότι δεν χρειάζεται καταστροφολογία. Είναι μια διαδικασία και μια εξέλιξη που ξαφνικά δεν γίναμε Μπαρτσελόνα. Κάναμε μια καλή ομάδα και είμαστε πολύ αρχή κιόλας.
Δεν χρειάζεται ούτε άγχος. Πρέπει να κρατήσουμε αυτά τα στάνταρ που θέλουμε και να τα ανεβάσουμε κι άλλο. Ναι, είναι πολλά τα παιχνίδια και πρέπει να κάνουμε σωστή διαχείριση για να μπορέσουμε να είμαστε αποδοτικοί σε κάθε παιχνίδι. Στο ξεκίνημα των δηλώσεων σας είπατε χάσαμε το παιχνίδι, ενώ ήρθε η ισοπαλία. Αυτό δείχνει και τη διάθεση της ομάδας. Ακριβώς. Για μας είναι σαν να χάσαμε το παιχνίδι μέσα από τα χέρια μας. Δηλαδή τη νίκη εννοούσα. Γιατί είναι πολύ σημαντικό σε τέτοια παιχνίδια στην έδρα μας να μπορούμε να κερδίζουμε το παιχνίδι. Και με τον Εθνικό, ένα λάθος, μιλάμε για αντίστοιχα παιχνίδια. Είχε γίνει και ένα στο παιχνίδι Κυπέλλου το οποίο δεν το πληρώσαμε και άλλα δύο σήμερα. Αυτό σίγουρα σας προβληματίζει. Και άλλα δύο ή τρία στα φιλικά. Σίγουρα μας προβληματίζουν, αλλά πρέπει να στηρίξουμε τα παιδιά. Έτσι, στηρίζουμε την προσπάθεια, γιατί το αντίθετο θα φέρει και αντίθετο αποτέλεσμα. Δηλαδή, δεν θα φέρει το αποτέλεσμα που θέλουμε. Εάν τα πιέσουμε, θα μπορεί να γίνει ένα λάθος, να γίνουν δύο λάθη. Αυτό. Συγκεκριμένη φάση με γενικότερα. Με τις καθυστερήσεις αποκλειστικά, ναι, και πριν προλάβω κάτι να του πω, δηλαδή βγήκε η δεύτερη κίτρινη και εγώ απορρίσαμε, όλοι μας απορρίσαμε, γιατί πραγματικά δεν είπαμε κάτι. Αν ήταν έτσι, κάθε τρεις και λίγο πρέπει να βγαίνουν κόκκινες κάρτες. Περισσότερο σεβασμό δηλαδή σε εμάς που δουλεύουμε 24 ώρες γι' αυτό και σε όσους ασχολούνται με το ποδόσφαιρο και τον κόσμο που έρχεται να βλέπει.